Σας κάλεσα για να πούμε για τις εξελίξεις για το λιγνητόσημο, όμως προέκυψαν και καινούρια φρούτα. Ο κύριος Τατούλης προσλαμβάνει σεκιουριτάδες για το γραφείο του στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Αυτός ο λαοπρόβλητος, ο δημοφιλής, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί παίρνει σεκιουριτάδες για να τον φυλάνε. Και όχι μονάχα αυτό, αλλά θα δαπανίσει και 24.000 ευρώ για τη φύλαξή του. Και για να μην μας πει καμιά κυρία Μπούζα, καμιά κυρία Νικολάκου, κανένας κύριος Γιανακούρας ότι λέμε ψέματα, έχω στη διάθεσή σας εδώ και τα έγγραφα που με αίτημα του γραφείου του θα γίνει η πρόσληψη των σεκιουριτάδων. Είχαμε εξελίξεις και στο τομέα του λιγνητόσημου. Ο κύριος Γιανακούρας μετά από παραπλανησή του για 2 μήνες ανακάλυψε ότι δόθηκαν τα 26.000 ευρώ από το λιγνητόσημο για τη βελτίωση της βοσκοικανότητας των βοσκοτόπων στη Μεγαλόπολη. Μόνο που τα έκαναν άλλοι, όπως μας λέει. Είναι δημοκράτες που μαζί διοικούν 8 χρόνια την περιφέρεια και τους καλύπτει. Οι δήμαρχοι του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας στην περιοχή ήταν οι φορείς υλοποίησης αυτού του θεόπνευστου έργου της βελτίωσης βοσκοικανότητας των βοσκοτόπων στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Είναι οι ίδιοι που έχουν αναλάβει υπεύθυνο και πρωταγωνιστικό ρόλο σήμερα με τις ΔΙΤ να γίνει η ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης σκουπιδότοπος όλης της Πελοποννήσου. Είναι οι ίδιοι δήμαρχοι που και τώρα, πριν 10 μέρες, στις 19 Δευτέρου του 2019, μαζί με τον κύριο Γιανακούρα, ψήφισαν στην Επιτροπή του Λιγνητόσημου να δοθούν από το 5ο ΕΑΡΠ 100.000 ευρώ σε έργα, δράσεις, για την αύξηση της βελτίωσης της βοσκοικανότητας των βοσκοτόπων στη Μεγαλόπολη. Δεν περιμέναμε από τον κύριο Γιανακούρα να ζητήσει συγγνώμη για το υβρεολόγιο των προηγούμενων ημερών, ότι είμαστε ψεύτες και συκοφάντες, γιατί απλά δεν διαθέτει τέτοιο πολιτικό ανάστημα. Άλλωστε συνεχίζει με την τελευταία ανακοίνωσή του το υβρεολόγιο. Ας ψάξει όμως ο κύριος Γιανακούρας να βρει και να μας πει πού είναι η οικοκατασκήνωση στην περιοχή για την οποία δόθηκαν 1.084.062 ευρώ και 92 λεπτά. Ας μας πει ποιοι ή ποιες πληρώνονται, αμείβονται και πόσο από την αναπτυξιακή εταιρεία της περιφέρειας Αρκαδία ΑΕ που παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης για την παρακολούθηση και διαχείριση του προγράμματος και αμείβεται με μερικά εκατομμύρια ευρώ από το λιγνητόσημο. Επειδή δεν υδρώνει το αυτί τους, είναι ανάγκη οι εργαζόμενοι, οι κάτοικοι της περιοχής, να διεκδικήσουν τα 52 εκατομμύρια ευρώ του 5ου ΕΑΠ, να μην πάνε όπως τα 72 εκατομμύρια των προηγούμενων, δηλαδή σε φρουφρού και αρώματα, να διατεθούν για έργα αντιδιαβρωτικής θωράκισης, υποδομές και έργα αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας. Οι πρόσφατες πλημμύρες στη Μεγαλόπολη, οι τωρινές βυθίσεις και κατολισθήσεις κρούουν τον κόδωνα του κινδύνου που απειλεί την περιοχή, απειλείται το βίος και οι ζωές των κατοίκων. Τα πλατιά λαϊκά στρώματα πρέπει να καταδικάσουν τους εκλεκτούς της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όλοι τα ξέρουν, μαζί τα ψηφίζουν και μαζί τα ψήφιζαν. Τα ψηφίζουν ακόμα και τώρα που οι πομπές τους βγαίνουν στον αφρό. Αποφασιστικά να στηρίξουν το ψηφοδέλτιο της λαϊκής συσπήρωσης, ώστε με πιο πολλούς δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους να τους αποκαλύπτουμε, να τους δυσκολέψουμε, να επιβάλλουμε λύσεις και έργα κάλυψης των λαϊκών αναγκών.